Ενώ η διαδικασία υλοποίησης του Plan B του Γιάννη Βαρουφάκη έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, ο ίδιος ο πρώην υπουργός σε συνέντευξή του παρήχε απόλυτη κάλυψη στους συνεργάτες του. Και ο ίδιος όμως έλαβε στήριξη, έστω και χλιαρή, από τον Πρωθυπουργό, που θεωρεί ότι δεν υπάρχει αδίκημα, ενώ και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης έσπευσε να τον καλύψει πολιτικά, με αιχμές όμως εναντίον του Αλέξη Τσίπρα. Πάντως και σήμερα συνεχίστηκαν οι έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Μέλη Πολεμικού Συμβουλίου που έβιναν τη μάχη του οικονομικού πολέμου, χαρακτήρισε ο Γιάννης Βαρουφάκης στα μέλη της Επιτροπής υπό τον James Galbraith, που είχε τοποθετήσει ο ίδιος για να ετοιμάσουν το εναλλακτικό σχέδιο σε περίπτωση αδιεξόδου με τους δανειστές. Παραδεχόμενος πάντως ότι το σχέδιο προέβλεπε την εξέταση σεναρίου εξόδου από το ευρώ. Από τον Ιανουάριο είχαμε ένα πολεμικό συμβούλιο 5-6 άτομα που ασχολούνταν με το σενάριο του Brexit. Από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και από συστημικά μέσα, που ζητούν ακόμα και ποινικές διαδικασίες για το αν ο Βαρουφάκης σχεδίαζε, δεν σχεδίαζε, είχε πλάνο διαχείρισης κρίσης, δεν είχε πλάνο διαχείρισης κρίσης. Φανταστείτε να υπήρχε και οικονομική καταστροφή. Δίνουμε έναν αγώνα, πολλές φορές παίζοντας το κεφάλι μας κοροναγράμματα. Για αστυνομικό μυθιστόρημα μίλησε η εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Ο κ. Βαρουφάκης πήρε εντολή πραγματικά να δει ένα σχέδιο τι θα μας συνέβαινε και τι θα γινόταν εάν είχαμε αυτή την άσχημη εξέλιξη. Δεν έχω να σχολιάσω τίποτα για το θέμα αυτό. Είναι κάτι το οποίο είναι έξω από τις αρμοδιότητές μου και εγώ έχω αυτή την εποχή πολύ λίγο χρόνο για να ασχοληθώ με πολύ σοβαρά πράγματα. Πρέπει να... Ο Γιάννης Βαρουφάκης, με αφορμή σχόλιο του διάσημου οικονομολόγου Πολ Κρούγκμαν σε άρθρο του στους New York Times, ότι το να είσαι προετοιμασμένος για κάτι που πρόκειται να συμβεί δεν αποδεικνύει ότι θέλεις να συμβεί, σχολίασε ειρωνικά στο Twitter. Δεν το έχεις ακούσει, Πολ. Η κατάρτιση σχεδίων έκτακτης ανάγκης εναντίον της Τρόικα που δεν έχουν εγκριθεί από την Τρόικα ισούται με εσχάτη προδοσία. Έντονη ήταν η αντίδραση του αρμόδιου Ευρωπαίου Επίτροπου. Un plan de carrière, voilà, c'est ça le plan B, peut-être c'est un plan C pour Monsieur Varoufakis, mais en réalité, tout ce qui est dit là-dedans est une absurdité, comme par exemple l'idée selon laquelle nous, les Européens, les autres Européens, les créanciers, avions je ne sais quel contrôle sur le système bancaire ou le système fiscal. C'est un mensonge absolu, j'allais dire évidemment et heureusement. Στο θέμα παρενέβη μέσω Twitter ο έγκριτος Βρετανός δημοσιογράφος Ούγκο Ντίξον. Κανένας λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να έχει αντίρρηση που καταρτήσατε το σχέδιο Β. Το πρόβλημα είναι Α, το χακάρισμα στο φορολογικό σύστημα μπορεί να είναι παράνομο. Β, δεν είναι καλό το σχέδιο Β. Πολιτική κάλυψη και στήριξη στο Γιάννη Βαρουφάκη έβωσε η εσωκομματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι διώκονται ποινικά όσοι συντάσσονται με το Plan B, ενώ μεταθέτει τις ευθύνες στον Πρωθυπουργό. Σε γενικές γραμμές, νομίζω ότι ήταν σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό. Δεν νομίζω ότι ο κύριος Βαρουφάκης έκανε πράγματα τα οποία ήταν εντελώς έξω από τα πλαίσια τα οποία είχε συνεννοηθεί με τον Πρωθυπουργό και την διαπραγματευτική ομάδα. Αλίκη Βουγιουκλάκη της πολιτικής που με τις παρεμβάσεις του κάνει ζημιά στον εαυτό του, αποκάλεσε τον Γιάννη Βαρουφάκη βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ελένη Αυλονίτου. Εγώ το είπα με την έννοια ότι μιλάει που συνέχεια και όταν μιλά συνέχεια πάντα θα κάνεις και λάθη. Να ενημερώσει τη Βουλή για το εναλλακτικό σχέδιο Βαρουφάκη, ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Έχω όμως πρόβλημα με εκείνους τους υποκριτές οι οποίοι ύπουλα μας λένε ότι μας στηρίζουν για να είμαστε στο ευρώ και ταυτόχρονα συζητούν από ό,τι φαίνεται πάρα πολύ σοβαρά την πιθανότητα ενός άλλου νομίσματος. Για γελίο θέατρο κάνει λόγο η Χρυσή Αυγή, ενώ το ποτάμι επισημαίνει σιωπή του Πρωθυπουργού. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας καταλογίζει λάθη στον κύριο Βαρουφάκη, αλλά ταυτόχρονα επιρρύπτει ευθύνες τόσο στη σημερινή όσο και στην προηγούμενη κυβέρνηση, καθώς και σε όλες τις συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ.